Θέλω λίγο να πάμε σε μια στουντιακή συζήτηση. Ποιο είναι το θέμα μας? Το θέμα μας είναι η σχολή τουριστικών επαγγελμάτων στο Κοκκίνι Χάνι. Εγώ προσωπικά έχω κάνει πάρα πολλά ρεπορτάζ με τα προβλήματα τα διαχρονικά και στο κομμάτι των υποδομών και στο κομμάτι της υποστελέχωσης αλλά και των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Τα τελευταία χρόνια, κακά τα ψέματα, ένα πρόβλημα που έχει επιδεινωθεί από πέρυσι το καλοκαίρι και τους μήνες μέχρι και σήμερα, τα προβλήματα έχουν αυξηθεί. Η εφημερίδα σήμερα, 9 Κρήτη, κάνει μια συγκεκριμένη αναφορά με ένα εκτενές ρεπορτάζ και εμείς πάμε να δώσουμε συνέχεια. Εδώ στο στούντιο φιλοξενούμε τον κύριο Στέλιο Βοριά, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου. Να τον καλησπερίσω. Τι κάνετε? Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε και εσάς τους τηλεθεατές. Ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα διαχρονικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η σχολή τουριστικών επαγγελμάτων στο Κοκκίνι Χάνι. Και μάλιστα, από ό,τι γνωρίζω, έχει πραγματοποιήσει και σειρά επαφών στο παρελθόν με φορείς του Υπουργείου Τουρισμού, αλλά βέβαια έχετε και μια αγαστή σχέση με τους συναδέλφους σας, τους ξενοδοχοϋπαλλήλους. Θέλω λίγο να μας περιγράψετε το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή και τι είναι αυτό το οποίο σας απασχολεί. Κοιτάξτε, καταρχάς δεν μιλάμε για μια τυχαία σχολή. Αν θα δούμε αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα, απόφοιτοι αυτής της σχολής είναι τα στελέχη που διοικούν τις τουριστικές επιχειρήσεις. Τα μεγάλα στελέχη, σας διακόπτω, των τουριστικών επιχειρήσεων και των ξενοδοχείων συγκεκριμένα σε επίπεδο Κρήτης, έχουν προκύψει εντός αγωγικών μέσα... Ένα μεγάλο ποσοστό, ίσως ακριβώς, το από την συγκεκριμένη σχολή. Από τη συγκεκριμένη σχολή. Πρόσφατη συνάντηση που είχαμε με τον ίδιο τον Υπουργό εδώ πέρα στο Ηράκλειο, μετά από μια παρέμβαση που κάναμε με το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων, υποσχέθηκε ότι τουλάχιστον για φέτος θα έκανε το παν, γιατί δεν υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας, να το πούμε, υπάγεται στο Υπουργείο Τουρισμού και θα έκανε το παν για την επαναλειτουργήση. Δυστυχώς, ακόμη και τώρα που μιλάμε, δεν έχει λειτουργήσει και θα ήταν ευτυχές να ξαναξεκινήσει και όπως παλιά, γιατί έδινε και μια διέξοδο σε φτωχές οικογένειες. Γιατί μπορούσαν να μπουν, να μένουν, να είναι σόκλειστοι, να σπουδάζουν, αλλά γιατί ακόμη και η διαμονή τους ή η διατροφή τους ήταν εκπαίδευση. Εγώ θυμάμαι το θέμα της σχολής τουριστικών επαγγελμάτων να έχει έτσι έρθει στο προσκήνιο εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα υπήρχαν και δεσμεύσεις φορέων και εκπροσώπων του Υπουργείου Τουρισμού, χωρίς καμία δέσμευση βέβαια να μην έχει υλοποιηθεί. Έχουμε φτάσει στο σήμερα. Το σήμερα ποιο είναι? Ότι έχει μπει κατά κάποιο τρόπο λουκέτο στο κομμάτι των υποδομών στο Κοκκίνι Χάνι, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Δεν λειτουργεί. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις βρίσκονται σε άθλια κατάσταση. Θα έπρεπε να γίνει μια συντήρηση καταρχάς του κτηρίου και εννοείται μια χρηματοδότηση μετά για την επαναλειτουργία. Και δεν μιλάμε για ένα τυχαίο κλάδο, μιλάμε για τη βιομηχανία αυτή τη στιγμή της οικονομίας, στον τουρισμό. Και όταν συνδυάσουμε τις ελλείψεις των εργατικών χεριών που υπάρχουν σε αυτό το κλάδο, αναρωτιόμαστε γιατί ακολουθείται αυτή η πολιτική. Δεν πρέπει να στηριχτεί ο τουρισμός. Και ξέρετε, κύριε Βοριά, μιλάμε και για το φαινόμενο βέβαια της έλλειψης χεριών και προσωπικού στα ξενοδοχεία. Και την ίδια ώρα, το ίδιο το κράτος δεν βοηθά σε μία κατεύθυνση. Πάμε να λύσουμε το κομμάτι της υποστελέχωσης, να δώσουμε όθηση στα νέα αυτά παιδιά που επιθυμούν να ασχοληθούν με τον κλάδο του τουρισμού. Και αφήνει κλειστή, γιατί στην ουσία κλειστή είναι, μία σχολή που κάποιος μπορεί να μάθει πολλά και να βγει και στην αγορά εργασίας. Έτσι είναι, γίνει στον κλάδο των υπηρεσιών που χωρίς εκπαίδευση δεν γίνεται. Ο ξενοδοχοϋπάλληλος είναι επαγγελματίας. Είτε είναι στο χώρο του σέρβις, είτε ακόμη και η καμαριέρα, είτε οπουδήποτε, ρεσεψιόν και σε όλα τα πόστα, θέλει μια εκπαίδευση. Δεν μπορούμε να πιάσουμε, που δεν έχουμε κανένα ζήτημα εμείς με τους ανθρώπους, να φέρουμε κάποιον αλλοδαπό από το εξωτερικό και να τον ρίξουμε σε ένα ξενοδοχείο και την επόμενη να δουλεύει. Δεν γίνεται χωρίς εκπαίδευση, είναι επαγγελματίες, πρέπει να βγαίνουν από σχολές και εννοείται να ενισχύσουμε τους Έλληνες εδώ πέρα να ασχοληθούν, να διορθωθούν φυσικά τα προβλήματα στις εργασιακές σχέσεις και να ξαναγυρίσει οι εργαζόμενοι σε αυτόν τον κλάδο που επαναλαμβάνουν είναι η βιομηχανία της οικονομίας και αυτή τη στιγμή φεύγουν στο εξωτερικό. Ξέρετε, να φανταστείτε ξενοδοχεία, συγγνώμη, από την Ελβετία αυτή τη στιγμή δεν ζητάνε ούτε Ισπανούς ούτε Ιταλούς. Θέλουν Έλληνες ξενοδοχοϋπαλλήλους, επιμένουν. Θέλουν από όλο τον κόσμο, σχεδόν μας δεχόμαστε mail στα σωματεία που θέλουν μαγείρους και σεφ. Και δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο που γίνονται μεγάλες προσφορές σε απλούς ξενοδοχοϋπάλληλους, δηλαδή όχι σε στελέχη, στο σέρβις, σε τέτοια πόστα, να πάνε σε ξενοδοχεία της Ελβετίας, όπου εκεί οι μισθοί είναι ασύγκριτοι και μάλιστα με έξοδα μέσα και διαμονή και διατροφής.
Διανύουμε μία προεκλογική περίοδο. Και θέλω να μου πείτε αν με φόντο αυτή την προεκλογική περίοδο θα προχωρήσετε σε κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες προκειμένου να υπάρξει εξέλιξη στο κομμάτι της σχολής τουριστικών επαγγελμάτων. Πολλοί εκμεταλλεύονται αυτή την περίοδο, είναι λοιπόν μια καλή ευκαιρία, ίσως και με πρωτοβουλία του εργατικού κέντρου που πραγματικά, κύριε Βοριά, γνωρίζω την ευαισθησία σας στο κομμάτι των ξενοδοχοϋπαλλήλων και της νέας γενιάς, εάν έχετε προγραμματίσει κάποια κίνηση. Κοιτάξτε, οι πρωτοβουλίες σημαντικές έχει πάρει και το ίδιο το Σωματείο των Ξενοδοχοϋπαλλήλων, που ίσως σίγουρα είναι και το μεγαλύτερο σιδικά το σωματείο σε όλη τη χώρα. Και μαζί σε συνεργασία έχουμε προχωρήσει κοινές προσπάθειες. Εννοείται δεν το αφήνουμε, εννοείται την αρχή της τουριστικής περίοδου. Δυστυχώς είχαμε, επαναλαμβάνω, και κάποιες δεσμεύσεις οι οποίες δεν υλοποιήθηκαν, που δεν φτάνει στο επίπεδο υπουργού, αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για θέματα που αφορούν το χώρο του τουρισμού εδώ πέρα στο Ηράκλειο. Τον περασμένο Σεπτέμβρη, τέλος Σεπτέμβρη, μας υποσχέθηκε μια συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου που ποτέ δεν έγινε. Εμείς όμως δεν το αφήνουμε, θα το επιδιώκουμε. Θα μου πείτε, είναι μια προεκλογική τώρα περίοδο. Σίγουρα όμως όλα τα κόμματα, ιδιαίτερα τώρα που συμμετέχουν, πρέπει να μας πούνε και να μας εκφράσουν τις πάγιες θέσεις τους, αν θέλουμε να εφαρμόσουμε επιτέλους και μια εθνική στρατηγική για σημαντικά θέματα της οικονομίας σε αυτή τη χώρα. Και δεν είναι μόνο εκεί, το ξέρετε, προβλήματα και στον πρωτογενή τομέα, προβλήματα παντού. Τώρα έχετε μεγάλο πρόβλημα στον κατασκευαστικό κλάδο, δεν θα έχουμε και εκεί κάποια εργατικά εξειδικευμένα χέρια, όταν δεν βγαίνουν άδειες, όταν υπολειτουργεί το μηχανολογικό της περιφέρειας. Λόγω υποστελέχωσης. Υποστελέχωσης. Φεύγουν τώρα και οι συμβασιούχοι που ήταν εκεί πέρα, φύγανε με τις πρώτες αποφάσεις. Όλα αυτά συσσωρεύουν προβλήματα που πρέπει να τα δει η επικυβέρνηση για να εφαρμόσει εθνικές πολιτικές. Μάλιστα. Θα σας πικάρω τώρα λίγο με το κομμάτι της δέσμευσης του Πρωθυπουργού με το επίδομα ανεργίας που είχατε πάρει. Ακριβώς. Η συνάντηση έγινε. Όχι, αυτή λέω. Ενώ μας υποσχέθηκε για τα τρία βασικά ζητήματα που θέτουν οι ξενοδοχοϋπαλλήλοι, δηλαδή την επέκταση του Ταμείου Ανεργίας, η επιστροφή του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία και υποχρεωτικότητα. Ήθελα να εστιάσουμε λίγο σε αυτή τη συνάντηση και στη δέσμευση που εννοείται θα του θέταμε. Που δεν έγινε ποτέ η συνάντηση. Που δεν έγινε. Είναι κρίμα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να υπόσχεται κάτι και να μην το τηρεί. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βοριά, ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.